in Italy. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato, just you and me. Why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato? Now it's a craze, that's all the rage. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα επεισόδιο μενού. Σήμερα θα μαγειρέψουμε διαφορετικά. Θα μαγειρέψουμε μια γαλλική τεχνική. Η τεχνική λέγεται μπρεζέ. Τι είναι το μπρεζέ? Το μπρεζέ είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μαλακώσουμε σκληρό κρέας. Μπορούμε να το κάνουμε με μια μοσχαρίσκια ουρά, μπορούμε να το κάνουμε με κυνήγι, είναι μια τεχνική ιδανική για κυνήγι, και μπορεί να γίνει με δύο παραλλαγές. Η κλασική συνταγή, ο κλασικός τρόπος είναι, σοτάρουμε πρώτα το κρέας που θέλουμε σε κατσαρόλα, το ψήνουμε περίπου για 20 λεπτά μετά αφού θα προσθέσουμε υγρά, κάποιο ζωμό, και στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε μία ή γάστρα ή ένα ταψί, όπου εκεί σιγοβράζουμε για 3-4 ώρες για να γίνει το κυνήγι μας ή το κρέας μας να γίνει λουκούμι. Εμείς λοιπόν θα μαγειρέψουμε σήμερα φασιανό, ο οποίος είναι φασιανός παραγωγής μας που λένε, είναι από τις κυνηγητικές μας εξορμήσεις. Είναι ένας αρσενικός φασιανός, αρκετά μεγάλος. Ο φασιανός έχει από τα νοστιμότερα κρέατα, θεωρείται το φαγητό των βασιλιάδων. In Italy, I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato, just you and me. Why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato? Now it's a craze, that's all the Θα το κάνουμε όμως με μια παραλλαγή. Εμείς θα κάνουμε όλη την τεχνική στην κατσαρόλα. Δηλαδή, θα το βάλουμε να ψηθεί και να σιγοψηθεί στην κατσαρόλα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι μια παραλλαγή της τεχνικής. Απλά το λέω γιατί ο βασιλιάς λέγεται μπρεζέ και αν δει κάποιος που ξέρει θα πει γιατί το βάλατε στα ψή. Θα το κάνουμε εδώ. Γίνεται και εδώ, το αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι παίρνουμε την κατσαρόλα μας και πάντα σοτάρουμε ή με ελαιόλαδο ή με βούτυρο. Ή αγνό ελαιόλαδο ή βούτυρο. Εγώ προτιμώ για το κυνήγι να χρησιμοποιώ βούτυρο. Θα βάλουμε την ποσότητα, τη μισή σχεδόν από το βούτυρο, την άλλη θα τη χρειαστούμε αργότερα. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο να κάψει για να σοτάρουμε το φασιανό. Λοιπόν, είπαμε, τεχνική, λέγεται μπρεζέ, είναι γαλλική τεχνική, είναι μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κυνήγι. Λοιπόν, το άρωμα που δίνει το φρέσκο βούτυρο στο φαγητό και στα αγγλικά βασικά, είναι μοναδικό. Το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει αυτό που λένε ότι να μαγειρεύουμε πιο υγιεινά κτλ. Εντάξει. Το φαγητό είναι απόλαυση. Αξίζει να κάνουμε και κάποιες καταχρήσεις. Βέβαια, οι πρόγονοί μας, για να μιλήσουμε πάλι για τους προγόνους μας, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, κάποια στοιχεία, χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο αλλά και βούτυρο. Υπήρχε και ένα γλυκό, το οποίο γινόταν με βούτυρο, μέλι και αλεύρι από τη ζιά, από τη ζέα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τότε δεν υπήρχαν τα σύγχρονα γλυκά. Χρησιμοποιούσαν και ένα πολτό που κάνανε από σίκα και από καρύδια και όλα μαζί τα έκαναν ένα μείγμα. Και όταν γινόταν αυτό ήταν σαν πίτα. Θα το κάνουμε, το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Αφού έχει κάψει το βούτυρό μας, δεν θέλει να κάψει τελείως, να μαυρίσει. Έκαψε, το βλέπετε. Παίρνουμε το φασιανό, τον οποίο τον έχουμε πλύνει, τον έχουμε ταμπονάρει. Να φύγουν τα πολλά υγρά του. Και τον προσθέτουμε πρώτα από αυτή την πλευρά. Μπορούμε να το κάνουμε και κομματάκια. Αν θέλουμε να είναι εντυπωσιακό, τον βάζουμε ολόκληρο. Αν θέλουμε να γίνει πιο γρήγορα, τον βάζουμε κομματάκια και είναι μια χαρά. Και θα τον αφήσουμε 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Τώρα το αφήνουμε από μια πλευρά να κάνει μια κρούστα. Ουσιαστικά θωρακίζεται έτσι το κρέας μας και παίρνει και γεύση, έτσι.
χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Δεν θέλουμε να μας καεί το βούτυρο. Τώρα αυτό που πιτσιλάει, να ξέρετε, είναι η πιθανή υγρασία που, που έχει φασιανός. Αν και το έχουμε κάνει καλά, πάντα λίγο υγρασία μένει. Το επιθυμητό είναι να τον θωρακίσουμε παντού. Ακούω τα σχόλια του σκηνοθέτη μας, δεν ξέρω, κάτι λέει. Σήμερα βασιλικό φαγητό θα φας. Εσύ και ο Τσάρος. Φασιανό. Λοιπόν, είναι ένα φαγητό που μπορεί να το κάνετε για τα Χριστούγεννα, εορταστικό. Θα πείτε που θα πείτε φασιανό. Υπάρχει και στο εμπόριο φασιανός. Ή αν έχετε κάποιο φίλο κυνηγό, να πούμε ότι ο φασιανός επιτρέπεται το κυνήγι του σε ελεγχόμενες περιοχές. Δηλαδή στην Ελλάδα απαγορεύεται σχεδόν παντού. Εμείς κυνηγάμε το φασιανό στη ρεζέρβα του δασαρχείου στις Σέρες, που εκεί επιτρέπεται η θυρά, είναι ελεγχόμενη. Είναι ένα είδος θύρας στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Λοιπόν, θέλουμε να θωρακιστεί καλά. Δεν θέλουμε να μας καεί, θέλουμε να θωρακιστεί. Οπότε το γυρνάμε, όπως βλέπετε. Αν το κάνετε κομματάκια, είναι πιο εύκολο να γίνει, έτσι. Λοιπόν, τον αφήνουμε, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά ακόμα και τον αφήνουμε να σοταριστεί. In Italy, I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the mambo, mambo gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a mambo with me. Ρίξτε αλατάκι μπόλικο, μην το φοβάστε. Θα δουν να πάει. Αλατάκι μπόλικο, πιπεράκι. Καταπληκτικό πιπέρι από τον κύριο Κέκερη, τον Γιάννη τον Κέκερη. Πολύ ωραίο πιπέρι. Λοιπόν, φτάνει. Εδώ αν θέλετε μπορεί να προσθέσετε και μπούκοβο. Λοιπόν, τώρα έχουμε ζωμό κότας. Θα βάλουμε περίπου λίγο παραπάνω από μισό φλιτζάνι. Χαμηλώσαμε τη φωτιά πριν, τώρα θα τη δυναμώσουμε σε λίγο και τώρα θα το αφήσουμε περίπου για 25 λεπτά να σιγοψηθεί. Θα αλλάξουμε την πλευρά. Άρχισε και εκεί. Λοιπόν, ωραία. Είναι και αρκετά μεγάλος αυτός ο φασιανός. Είναι αρσενικός. Και δεν χωράει και καλά στην κατσαρόλα. Αλλά θα γίνει. Και όπως λέει και ο σκηνοθέτης μου, είναι μεγάλο το πουλί. Λοιπόν, είναι μεγάλο το πουλί, αλλά θα το ψήσουμε. Μεγάλο, μικρό, δεν γλιτώνει. Λοιπόν, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε. Τώρα, θα ετοιμάσουμε τα κρεμμυδάκια μας. Τι θα κάνουμε, έχουμε κόψει το μιλαράκι. Άμα σας μαυρίσει, γιατί θα περιμένει αρκετή ώρα, μην σας ανησυχεί αυτό, δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα. Πιο πολύ εικόνα είναι. Λοιπόν, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να καθαρίσουμε τον πάγκο μας. Πάμε. Θα κάνουμε τώρα τα κρεμμυδάκια μας. Παίρνουμε ένα ή ένα μικρό τηγανάκι ή ένα μικρό κατσαρολάκι, ό,τι θέλουμε. Ας πάρουμε το κατσαρολάκι. Την ίδια δουλειά θα κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Βάζουμε ένα κατσαρολάκι, για να δούμε ταιριάζει εδώ, ταιριάζει εδώ.
Βάζουμε το κατσαρολάκι μας, ανοίγουμε το μάτι μας και εδώ θα προσθέσουμε το υπόλοιπο βούτυρο. Να ζεσταθεί λίγο. Θα το βάλουμε και τώρα, δεν πειράζει. Βούτυρο είναι. Βάζουμε το βούτυρό μας, περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι τα μικρά μας τα κρεμμυδάκια, θα τα καραμελώσουμε και θα τα προσθέσουμε μετά. Αυτό εδώ, αν το βάλετε στο φούρνο και κάνετε αυτό με τα κρεμμυδάκια και το προσθέσετε στο φούρνο, το φαγητό σας γίνεται καταπληκτικό. Έκαψε το βούτυρό μας. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε μικρά κρεμμυδάκια. Καλό είναι να έχουμε πιο μικρά ακόμα που είναι του στιφάδου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σήμερα πήγα, δεν βρήκα πιο μικρά, βρήκα αυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά, μια χαρά είναι. Και μέσα στα κρεμμυδάκια θα προσθέσετε ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη. Μην βλέπετε, το παίρνω λίγο τη ζάχαρη. Είναι λίγο παραπάνω από ένα κουταλάκι του γλυκού. Τι ωραία που χορεύει. Χορεύουν τα κρεμμύδια. Λοιπόν. Και θα σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας. Με τη ζάχαρη και θα καραμελώσουν, θα γίνουν τέλεια. Λοιπόν, τα κρεμμυδάκια μας καραμελώσανε. Είναι έτοιμα. Σβήνουμε το μάτι. Το αποσύρουμε. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα αφήσουμε να πάρουν λίγο μια ανάσα. Δεν χρειάζεται να είναι καυτά. Συνεχίζουν να μαγειρεύονται, όπως βλέπετε, ακόμα και όταν βγουν από τη φωτιά. Να ξέρετε, το φαγητό πάντα θα το αποσύρετε από τη φωτιά 5 λεπτά πριν να είναι έτοιμο. Βέβαια, εμπειρικά το βλέπετε αυτό. Και αυτό το κάνουμε για το λόγο το ότι με τη θερμοκρασία συνεχίζει να μαγειρεύεται το φαγητό. Ακόμα και στο πιάτο που το βάζετε, από τη θερμοκρασία μαγειρεύεται. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, παίρνουμε μία τρυπητή κουταλίτσα. Δεν θέλουμε να πάρουμε και άλλο βούτυρο και καμένο βούτυρο. Το βγάζουμε, παίρνουμε τα κρεμμύδια μας και τα προσθέτουμε μέσα στο φασιανό. Και θα τα αφήσουμε να πάρουν μία βράση όλα μαζί. It's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze. Περάσανε περίπου 10 λεπτά. Τώρα, θέλουμε να πάρει ακόμα λίγο βράση, αλλά θα προσθέσουμε τώρα τα μανιτάρια μας. Μανιτάρια ή κονσέρβα μπορεί να χρησιμοποιήσετε ή 400 γραμμάρια περίπου μανιτάρια μικρά. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει κομμένα μανιτάρια, τα πήρα έτοιμα σε κονσέρβα. Τα προσθέτουμε. Μην βάζετε τα χέρια στη φωτιά, μην βλέπετε που το κάνω εγώ. Έτσι, να τα αποφεύγετε. Είναι και τα γάντια, είναι ειδικά γάντια αυτά εδώ που δεν καίγονται εύκολα. Πέρασε ο χρόνος. Περίπου 15 λεπτά με 20. Προσθέτουμε το κρασί για να το σβήσουμε λίγο. Θα το αφήσουμε τώρα να εξατμιστεί το αλκοόλ 2-3 λεπτά, να πάρει και μία βράση ακόμα και μετά θα προσθέσουμε και τον υπόλοιπο ζουμό.
αφού έχει περάσει ο χρόνος και έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, στη συνέχεια έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά, όπως είπαμε. Προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό. Θέλουμε περίπου 1,5 φλιτζάνι ζωμό. Προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό κότας, γιατί θέλουμε υγρά. Θα έχετε το νου σας, κατά τη διάρκεια που γίνεται η βράση, μην σωθούν τα υγρά. Πρέπει δηλαδή να προσθέτουμε υγρά. Μας κολλήσει. Και μετά προσθέτουμε και το μήλο. Και τώρα, αυτό που κάνουμε είναι το σκεπάζουμε και θα περιμένουμε περίπου 40 λεπτά, 45 λεπτά και εκεί θα δούμε αν είναι έτοιμο. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Είναι ανάλογα πόσο σκληρό είναι το κρέας μας. Φασκιανός δεν θα χρειαστεί παραπάνω, σε περίπου 40 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a Mambo with me. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μείνει άλλο, ήδη το μήλο έχει διαλυθεί, έχει ψηθεί πάρα πολύ ώρα, έχει γίνει λουκούμι και μπορούμε να το βγάλουμε. Τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη σάλτσα και να την προσθέσουμε και για να το βάλουμε πάνω από ένα ρύζι, μία πατάτα, το ζουμάκι αυτό όπως είναι, μπορούμε να προσθέσουμε μέσα λίγο το γνωστό cornflour για να πήξει, που κάνουν πολλές φορές οι νοικοκυράς, ή να το αφήσουμε ακόμα περισσότερη ώρα να τραβήξει το ζουμί και να δέσει. Αλλά εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, θα κλείσουμε το μάτι μας. Και θα το βγάλουμε για να το σερβίρουμε. Και μεγάλο το πτηνό. Τώρα έχουμε τα μανιτάρια μας, το κρεμμυδάκι μας, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και λιγότερη ώρα να μείνουν πιο ζωντανά, αλλά εμείς θέλουμε να ψηθεί καλά ο φασιανός. Η διαφορά που έχει με το φούρνο όταν το κάνετε είναι ότι είναι πιο ξεροψημένο τα υλικά, ο φασιανός, το μήλο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι θέμα ντεκόρ, δηλαδή το αφήνετε, αν θέλετε και λίγο στο φούρνο να ξεροψηθεί, είναι ψημένο, έτοιμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ας το στολίσουμε λίγο. Μπορεί να το κάνουμε και πιο γιορτινό. Λοιπόν, το κάνουμε πιο γιορτινό. Μπορεί να βάλετε μερικά ξερά σίκα επάνω, κάποια δαμάσκηνα ή μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς. Αν θέλετε, το κάνετε γιορτινό. Να δώσουμε λίγο χρώμα, λίγο μαϊντανό. Αν θέλουμε, τον τρώμε κιόλας. Λοιπόν, το πιάτο μας είναι έτοιμο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και είμαστε έτοιμοι για να το απολαύσουμε. In Italy, I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli.
so, hey, signorina, come make a mambo with me. So let's mambo, mambo gelato, go, 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 nice and legato, don't say no, mambo gelato. Έχουμε ετοιμάσει το φασκερό μας, το έχουμε βάλει στην άκρη, άρα έχουμε ένα πολύ ωραίο δείπνο και χρειαζόμαστε ένα γλυκό. Θα κάνουμε ένα γλυκό απλό, γνωστό που το ξέρουν όλοι και δεν είναι άλλο από το γαλακτομπούρικο. Θα ετοιμάσουμε πρώτα το σιρόπι μας. Το σιρόπι μας θα είναι 2 μέρη ζάχαρη, 1,5 μέρος νερό. Ανάλογα το μέγεθος του ταψιού μας, αυτό αλλάζει και μπορεί να είναι σε κατσαρολάκι, μπορεί να είναι σε φλιτζάνι ή οτιδήποτε άλλο. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey, signorina, come make a Mambo with me. Τι κάνουμε, παίρνουμε τη ζάχαρη. Να μετρήσουμε τη ζάχαρη. Θέλουμε δηλαδή 2 φλιτζάνια ζάχαρη. Ρίξαμε τη μισή απ' έξω, μια χαρά, μια ομορφιά. Λοιπόν, για να το τρέξουμε πιο γρήγορα τη συνταγή μας, θα ζεσταίνετε το νερό στο βραστήρα. Λοιπόν, έχω ζεστάνει νερό στο βραστήρα για να γλιτώσουμε χρόνο και θέλουμε 1,5 φλιτζάνι νερό. Ένα και μισό. Για να μην μας βολιάσει η ζάχαρη μας πετρώσει, αυτό που κάνουμε πάντα είναι να προσθέτουμε λίγο φλούδα, πρέπει να είναι ακέρωτο όμως, έτσι, για τη φλούδα, είπαμε. Μία φλούδα από λεμόνι μέσα στο σιρόπι για να πάρουμε και το άρωμα του λεμονιού. Θα βάλουμε και πορτοκάλι, θα είναι super wow η συνταγή μας. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη τώρα μέσα στο ζεστό νερό. Θα λιώσει ούτως ή άλλως, αλλά ανακατεύουμε να το βοηθήσουμε. Είπαμε, βάλαμε 2 σταγόνες χυμό λεμόνι και μία φλούδα περίπου από το λεμόνι για να πάρει το άρωμα του λεμονιού το σιρόπι μας. Τώρα, μόλις πάρει μία βράση, θα δέσει κατευθείαν. Δεν θέλει δυσκολία. Ας κάνουμε το σιρόπι να το βάλουμε στην άκρη να το έχουμε, να κρυώνει. Μπορούμε να το κάνουμε και στη συνέχεια, να κάνουμε πρώτα την κρέμα και μετά το σιρόπι. Μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey, signorina, come make a Mambo with me. Προσθέτουμε το γάλα. Βάλαμε το γαλατάκι μας. Το σιρόπι μας λίγο να κρυώσει και θα το κατεβάσουμε κάτω, παιδιά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρή μας και περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί για να προσθέσουμε και το σιμιγδάλι. Λοιπόν, ζεσταίνεται σιγά σιγά το γάλα, διαλύει τη ζάχαρη.
και θα προσθέσουμε και το σιμιγδάλι. Μόλις βάλουμε το σιμιγδάλι, μόλις πάρει μία βράση θα το κατεβάσουμε και θα βάλουμε τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, ζεστάθηκε. Θα προσθέσουμε τις βανίλιες. Δύο βανίλιες είναι αρκετές. Τώρα, αν θέλετε εξτρά άρωμα βανίλιας, μπορείτε να βάλετε τρεις βανίλιες. Εντάξει. Δύο είναι καλές. Παραπάνω είναι υπερβολή. Λοιπόν, εδώ προσθέτουμε τώρα και ακέρωτο λεμόνι. Λίγο ξύσμα. Πολύ λίγο. Ή μπορεί να βάλετε ολόκληρη φλούδα. Εγώ σας λέω να βάλετε ξύσμα. Βασκομύρισε. Θα προσθέσω λίγο χυμό πορτοκάλι. Λίγο, πολύ λίγο. Είναι σαν να έβαλα χυμό από φυσικό πορτοκάλι. Πολύ λίγο. Μια χαρά θα γίνει. Θα πάρει τα αρωμά του, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ ωραίο χυμός. Δεν θα πω ποια μάρκα είναι. Εμπειρικά θέλει λίγο ξύσμα ακόμα. Δεν θέλει ολόκληρο το πορτοκάλι. Μπορώ να σας πούνε να βάλετε το ξύσμα από ολόκληρο το πορτοκάλι. Δεν χρειάζεται. Φτάνει. Είναι το άρωμα του πορτοκαλιού τόσο έντονο. Βάλαμε και το χυμό και δεν χρειάζεται. Bon. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι. Αργά αργά το σιμιγδάλι μέσα. Μην μας βολιάσει. Προσεκτικά. Ανακατεύουμε συνέχεια με την ξυλινή κουτάλα. Όπα. Προσεκτικά ή μας βολιάσει. Θέλει σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε καλά. Τώρα μην το φοβάστε, δεν σβολιάζει. Άρχισε και πίζει όπως βλέπετε. Άρχισε και πίζει κρέμα. Ανακατεύουμε συνέχεια να μην μας πιάσει κάτω. Οι ιδανικές κατσαρόλες γι' αυτό είναι να έχουν χοντρό πάτο οι κατσαρόλες μας. Δεν θέλουμε να πήξει άλλο. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και γρήγορα γρήγορα προσθέτουμε το βούτυρο μέσα για να λιώσει. Όπα και το βουτυράκι μέσα. Να λιώσει το βουτυράκι μας. Αν δείτε το βούτυρό σας δεν λιώνει, έχει πέσει θερμοκρασία, το ξαναβάλλετε πολύ λίγο στη φωτιά. Και το άρωμα του πορτοκαλιού, τέλειο. Λοιπόν, το βούτυρο έλειωσε. Τώρα, τι κάνουμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, θέλουμε να πέσει θερμοκρασία πολύ. Έχουμε τα αυγά μας, τα έχουμε σπάσει, 4 αυγά. Τα χτυπάμε. Έτοιμο είναι, έτοιμο είναι. Λίγο ακόμα. Να διαλυθούν καλά. Λοιπόν. Έτοιμο είναι. Τώρα, προσθέτουμε, ανακατεύουμε και προσθέτουμε. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε. Με όποιο χέρι σας βολεύει. Εγώ έχω και τα δύο χέρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κατέβουμε την κρέμα μας. Θα γίνει όλο μαζί ένα μείγμα. Μη σας πειράζει. Θα το δείτε πώς θα ομογενοποιηθεί σε πολύ λίγο. Πάνω στο ζεστό μάτι, για εξτρά θερμοκρασία, έχει σβήσει το μάτι, αλλά εμείς παίρνουμε εξτρά θερμοκρασία. Σ' αρέσει η κρέμα, Βασίλη? Για να μουγκανάς, μάλλον σ' αρέσει. Βέβαια. Λοιπόν. Έτοιμη κρέμα μας, την αφήνουμε στην άκρη.
Βουτυρώνω με το ταψί. Ή το λεγόμενο το βουτυρώνεις το ταψί. Το βουτυρώνω το ταψί λοιπόν. Και δεν θέλω συνειρμούς περί αυτού. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλά περνάμε στα γυρίσματα. Βέβαια, έχουμε το εξής πρόβλημα ότι η τεχνική σε λίγο δεν θα περνάνε την πόρτα, αλλά δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως είχαμε ένα θέμα κιλών, αλλά τώρα θα το αποκτήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, ανοίγουμε προσεκτικά τα φύλλα. Τα φύλλα συνήθως είναι ή 8 ή 10. Συνήθως τα φύλλα είναι 8, συνήθως. Έτσι δεν είναι σε όλες τις εταιρείες το ίδιο. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα φύλλα μας. Λοιπόν, υπολογίζουμε τα φύλλα. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο φύλλο. Το απλώνουμε. Και πώς απλά είναι τα πράγματα. Απλώνουμε το φυλλαράκι στο λαδωμένο μας ταψάκι. Λοιπόν, σκέφτομαι τη γεύση που θα έχει και μου τρέχουν τα σάλια. Δεν ξέρω για σας, αλλά προβλέπω σήμερα τα παιδιά να κάνουν τσιμπούσι εδώ, γλυκό. Φασιανός τέλειος. Σας προτείνω να αγοράσετε και να κάνετε και το φασιανό και να το συνδυάσετε με γαλακτομπούρεκο. Συνεχίζουμε να στρώνουμε τα φύλλα. Δεν θα φάμε μόνο σκεδοφύλλο. Στο γαλακτομπούρεκο πρωταγωνιστής είναι η κρέμα. Που αν περιμένατε ακόμα λίγο να τα στρώσω, βλέπω το Βασίλη να τη φάει την κρέμα όλη. Οπότε κάτσε να βιαστώ γιατί δεν με βλέπω καλά. Δεν θα έχουμε κρέμα. Γελάς Βαγγέλη, γελάς. Θα την έτρωγε την κρέμα, να ξέρετε. Και όχι τίποτα άλλο, μετά θα μου ζητάτε άδεια για να κάνετε δίαιτα, να πηγαίνετε στα Ισητούτα να δυνατίζετε. Λοιπόν, Βασίλη, ό,τι μείνει στην κατσαρόλα, δικό σου, να ξέρεις. Καθάρισα. Να ξέρεις, δικό σου. Λοιπόν, βάζουμε ένα φυλλαράκι από πάνω. Προσεκτικά, προσεκτικά, το πατάμε λίγο. Δεν θέλουμε να μας φύγει η κρέμα δεξιά και αριστερά, έτσι. Βάλαμε το ένα φύλλο. Παίρνουμε πάλι βουτυράκι. Αλήφουμε βουτυράκι. Τώρα θέλει σαχάδι, απαλά. Αγαπητοί φίλοι, εσείς που είστε άντρες και βλέπετε τώρα, αν χαϊδεύετε έτσι τη γυναίκα σας, μην φοβάστε τίποτα. Και οι κυρίες που βλέπετε, έτσι να χαϊδεύετε τους άντρες σας. Λοιπόν, στο πρώτο φύλλο θα βάλετε παραπάνω βούτυρο. Θέλει πιο πολύ βούτυρο, το πρώτο φύλλο. Να φεύγει ο αέρας και να κάνεις καλά την κόλλα. Λοιπόν, τώρα θέλουμε ένα μαχαιράκι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Κόβουμε εδώ τις άκρες του περιττό φύλλο. Άμα πάρω το χέρι μου, αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπορώ να κόψω. Μπορώ να κάνω τα πάντα, εκτός να κόψω χωρίς χέρι. Προσπάθησα, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Για τίποτα δεν είμαι ικανός, όπως λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, το κόβουμε το περιττό φύλλο. Λοιπόν, το κόβουμε και αυτό θα γίνει πατσαβουρόπιτα, να ξέρετε. Θα σας το δείξω σε άλλη συνταγή. Και τώρα αυτό εδώ το διπλώνουμε και... να κολλήσει.
Λοιπόν, και τώρα αρχίζουμε και κόβουμε την πίτα μας. Το μαγικό μαχαίρι. Για τους τεχνικούς μικρά, γιατί θα φάνε και την κρέμα. Εντάξει, μην μισείς Βασιλή, το μεγάλο θα φάσεις. Προσεκτικά εδώ να μην μας χυθεί η κρέμα, έτσι. Τέλειο, τέλειο. Το βάζουμε στο φούρνο. Τώρα, στους 180 βαθμούς για 45 περίπου λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Το γαλακτοκούμπορι είναι έτοιμο. Από ό,τι βλέπω. Πάμε να το βγάλουμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ πέρα δράματα. Βλέπω η τεχνική είναι έτοιμη. Μάχη. Μάχη θα γίνει, θα γίνει μάχη. Μάχη. Ευαγγέλη, δεν τρως εσύ, τρως. Δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Λοιπόν, θα μου πείτε όμως αν έγινε καλό. Αν δεν έγινε καλό, να μην ξανακάνω. Λοιπόν, πώς το βλέπετε. Κάτι βλέπετε, έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τώρα τι θα κάνουμε, παιδιά. Παίρνουμε μία κουτάλα. Παίρνουμε το σιρόπι. Το φύλλο βλέπω εδώ μας κατσάρωσε, δεν μου άρεσε αυτό εδώ, αλλά δεν πειράζει. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε το σιρόπι αργά και έχει δέσει και το σιρόπι τέλεια. Το βλέπετε πώς έγινε. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι για να είναι έτοιμο και να το φάμε θα πρέπει να περιμένουμε 20 λεπτά να τραβήξει το σιρόπι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το ιδανικό πρέπει να περιμένετε λίγο να τραβήξει το σιρόπι. Αυτό είναι το ιδανικό. Τώρα, άμα έχετε τα παιδιά τα δικά μας εδώ, τους τεχνικούς μας, δεν σας βλέπω να το πετυχαίνετε. Ο Βασίλης ειδικά είναι και δυνατός, δεν μπορώ να αντισταθώ, να ξέρετε. Θα πρέπει να παλέψουμε για το γλυκό. Λοιπόν, δείτε πόσο ωραίο έγινε το σιρόπι. Βλέπετε. Έτσι πρέπει να είναι το ιδανικό σιρόπι. Ούτε πάρα πολύ πηχτό, να μην τρέχει, ούτε να είναι νερό. Αφαιρώ και αυτό. Αφαιρώ και αυτό. Και περιμένουμε λίγο να κάτσει το σιρόπι για να το κόψουμε. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey, signorina, come make a Mambo with me. Ήταν αυτό που θα γίνει η δοκιμή. Εγώ θα βγάλω αυτό. Από το κέντρο, θα βγάλω και από το κέντρο. Θα βγάλω και από το κέντρο. Θα βγάλω και από το κέντρο, Δημήτρη. Αυτό είναι για το δοκιμή. Δεν είναι το κομμάτι που θα φας. Είναι της δοκιμής. Λοιπόν. Τώρα βγαίνουν πολύ ωραία. Δες κομμάτι, δες κομμάτι, δες. Αυτό γράφει Βασίλης. Βασίλης γράφει αυτό.
Το γράφει Βασίλης. Το γράφει Βασίλης. Δεν φταίω εγώ, το γράφει επάνω. Το γράφει επάνω. Γράφει επάνω Βασίλης. Βάλω για φτώχεια όμως. Ναι, ναι. Βιάζεσαι, Βασίλη. Εσύ δεν βιάζεσαι. Εγώ δεν βιάζομαι. Εγώ κάνω διατροφή. Δεν βιάζεται. Εγώ κάνω διατροφή, δεν τρώω, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, δεν θα σας χαιρετήσω αν δεν έρθει ο Δημήτρης να δοκιμάσει. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Λόγω ότι είσαι ο καλύτερος συνεργάτης που είχα ποτέ, και το λέω δημόσια, μια αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, και το λέω δημόσια, θα σου βάλω και αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω. Όχι, okay, αυτό εδώ. Για τη δοκιμή, ρε παιδί. Για τη δοκιμή, κάτσε, το πλάνο χαλάς. Δεν πειράζει, δεν πάθαινε τίποτα πάνω. Για πες μου. Καλό. Πες, αγόρι μου. Κάνε αποφώνηση. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο με μια νέα συνταγή. Όπως καταλαβαίνετε, καλό πρέπει να βγήκε. Ναι. Μου κατέστρεψε το ντεκόρ. Ρε, εσύ σκηνοθέτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο πάλι σε 7 μαζί. Γεια σας. It's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage. Ο Σάκης Κολυβάς μαγειρεύει καθημερινά με νου από τις 7 έως τις 8. Αμέσως τώρα, ενημέρωση pre-news με τον Νίκο Σπιτσέρη.